Πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το όριο του βασανισμού. Ο υπερπληθυσμός, ο οποίος έχει υπερβεί κάθε όριο ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, οι συνθήκες υγιεινής, οι οποίες είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η λειψή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι πολύ λίγες δυνατότητες απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, κάνουν την κατάσταση τραγική. Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των αποφυλακισμένων υποτροπιάζει και επανέρχεται στις φυλακές. Τα ελάχιστα μέσα που έχουμε για να εμποδίσουμε την υποτροπή είναι η χορήγηση των αδειών και η εκπαίδευση. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο κύριος Κοντονής, ο δικός μας εισηγητής από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, η παραβίαση του καθεστώτος των αδειών είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Και όταν λέμε παραβίαση, δεν εννοούμε μόνο να μην επανέλθει, αλλά εννοούμε και καθυστέρηση στην επάνωδο και διάφορα τέτοια. Και γνωρίζουμε και αναγνωρίζουν όλοι ότι η χορήγηση των αδειών μειώνουν πάρα πολύ τον αριθμό των κρατουμένων που υποτροπιάζουν και ξαναπερνούν την πόρτα, το κατόφλι της φυλακής. Ιδιαίτερα στην κοινωνική επανένταξη βοηθάει η εκπαίδευση των κρατουμένων. Αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία σήμερα είναι η απεργία πείνας του Νίκου Ρωμανού, που αυτή τη στιγμή στερείται της δυνατότητας της εκπαιδευτικής άδειας, ενώ όπως έχουμε πει έχει περάσει μετά από πολλή προσπάθεια στο ΤΕΙ του Πειραιά. Με τη συζήτηση που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που μπορεί να λυθεί το ζήτημα που μας απασχολεί. Ήδη η χθεσινή σας τοποθέτηση όσον αφορά το ζήτημα αυτό που ονομάζουμε βραχιολάκι, φαίνεται ότι μπορεί να βρει μια διέξοδο. Χθες την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε, μας ζητήσετε, κύριε Υπουργέ, να καταθέσουμε την δική μας νομοθετική παρέμβαση ώστε να βρεθεί μια διέξοδο, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό που λέγεται και σωστά, ότι δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει στην δικαστική. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχουμε δύο νομοθετικές ρυθμίσεις. Η μία νομοθετική ρύθμιση είναι αυτή το οποίο έχει κατευθεί από πλευράς της ΔΙΜΑΡ, που δίνει τη δυνατότητα όταν υπάρχει αίτηση του κρατουμένου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και απορρίπτει από το Συμβούλιο των Φυλακών, να αναλαμβάνει αιτιολογημένα ο ίδιος ο Υπουργός να δίνει διέξοδο, και μάλιστα αυτό να γίνεται σε μια συνεννόηση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και με το Υπουργείο Παιδείας. Και άλλη είναι η δική μας που θα αναφερθώ λίγο μετά. Καταλαβαίνετε ότι η πρόταση που έχετε υποβάλει εσείς ως τροπολογία δεν μπορεί να σταθεί. Και όχι μόνο γιατί επικρέμεται η δήλωση του Νίκου Ρωμανού ότι δεν γίνεται αποδεκτή και θα προχωρήσει σε απεργία δίψας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, που σημαίνει ότι μετά απομένουν ελάχιστες μέρες μέχρι το Μοιραίο, αλλά γιατί δεν στέκεται για πάρα πολλούς λόγους. Και για το λόγο ότι μία εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να νοείται μόνο με την εξ αποστάσεως, έτσι όπως την περιγράφεται, διδασκαλία. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία που απαιτεί το συγχρονισμό του εκπαιδευόμενου, τη συζήτηση με τους εκπαιδευτές, τον διάλογο, την αλληλεπίδραση με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και γιατί, όπως αναλύθηκε προηγουμένως και από άλλους ομιλητές, η υποδομή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας δεν είναι τέτοια, ούτε βεβαίως στις φυλακές, που να επιτρέπει την εκπλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και το είπαμε και χθες, ότι η εξ αποστάσεως της διδασκαλίας είναι μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει μια σε 24-ωρο βάση πρόσβαση στο διαδίκτυο, πράγμα που φυσικά δεν μπορεί να γίνει, να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους κρατουμένους. Δεν μπορείτε να δώσετε δηλαδή σε εκπαιδευόμενους κρατουμένους τη δυνατότητα 24-24 να είναι στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι τύπης μια τέτοια
διέξοδος η οποία δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Απεναντίας, αυτή η τροπολογία που κατέθηκε από την Δημάρ είναι μια διέξοδος και βεβαίως η δική μας τροπολογία η οποία υποστηρίζει ότι πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς και με κάθε καλή διάθεση η δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. Σε όλες τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό το πράγμα για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας δεν είναι δυνατόν, να δίνεται δυνατότητα στον κρατούμενο με δική του θέληση να δέχεται την ηλεκτρονική παρακολούθηση, αυτό που ονομάζεται βραχιολάκι ή γεοντοπισμός, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα. Ακόμη περισσότερο, να δίνεται δυνατότητα όταν μπορεί και προσφέρεται εκπαιδευτικός από το οικείο κατάστημα να τον συνοδεύει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, να γίνεται. Ήδη ο εκπαιδευτής του, ο εκπαιδευτικός, αυτή η καταπληκτική προσωπικότητα, ο Πέτρος Δαμιανός, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νίκο Ρωμανού να τον συνοδεύει από και προς στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, από και προς την φυλακή. Νομίζω, Υπουργέ, ότι σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία από τις δύο δυνατότητες αυτές. Ήδη και εσείς εχθές δείξατε μία διάθεση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην καθιέρωση στο συγκεκριμένο κρατούμενο αλλά και σε άλλους για το βραχιολάκι. Επαναλαμβάνω, η δική μας η πρόταση δεν είναι η πρώτη επιλογή. Εμείς λέμε ότι το πρώτα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας για τους λόγους που εξήγησε προηγουμένως. Αλλά μπορούμε σήμερα πραγματικά από τα χείλη σας, με την υπόσχεσή σας, με το λόγο σας στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να διαβεβαιώσετε τον κρατούμενο ότι μπορούν να επισπευθούν εκείνες τις τεχνικές διαδικασίες και οι δυνατότητες ώστε να εφαρμοστεί, να μπορέσει να εφαρμοστεί το βραχιολάκι στον κρατούμενο αυτό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη, δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ στενά, σε οριακό σημείο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσει η υγεία του Νίκου Ρωμανού, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η απεργία πείνας στην οποία βρίσκεται εδώ και 30 μέρες δεν είναι υπόθεση δική του, ούτε μόνο των οικείων του, αφορά το σύνολο της κοινωνίας, δοκιμάζεται η δημοκρατία, η ζωή και η δημοκρατία στην προκειμένη περίπτωση είναι αλληλένδετα. Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε, γιατί πρέπει να ανταποκριθείτε, και νομίζω ότι από αυτή την διέξοδο δεν θα βγει ωφελημένος μόνο ο Νίκος Ρωμανός, αλλά όλη η ελληνική κοινωνία. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, εκφράζω τη βαθιά μου πεποίθηση ότι θα προβείτε σε αυτή τη χειρονομία, γιατί όχι μόνο είναι αντίστοιχη των περιστάσεων, αλλά γιατί είναι αντίστοιχη του επίπεδου του πολιτισμού μας, της δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι θα το πράξετε και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο θα σας ακούσουμε να ανταποκριθείτε σε αυτή την έκκληση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος έχει το λόγο.